Με πολλή υπομονή έπρεπε να εφοδιαστούν σήμερα όσοι άφησαν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, η οποία σηματοδοτεί τη λήξη προθεσμίας για την πληρωμή των δύο πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ, την τέταρτη δόση του φόρου εισοδήματος, σε συνδυασμό και με άλλες επίγουσες οικονομικές υποχρεώσεις προς το κράτος. Πόση ώρα περιμένετε? Κάνα μισά ώρα. Το ότι υπάρχει έτσι λίγο συνοστισμός σας ανησυχεί? Οπωσδήποτε. Ποιο δεν ανησυχεί, οπωσδήποτε. Αλλά τι να κάνουμε, είναι σήμερα και το εισόδημα και οι συντάξεις και ο ΕΝΦΙΑΣ. Που χρεωτικά πρέπει να πληρώσουμε. Τέλος του μήνα πήραν τις συντάξεις, ξέρω εγώ, ο κόσμος τρέχει να πληρώσει. Πόση ώρα είστε εδώ? Μια ώρα περίπου. Από τη σημερινή ταλαιπωρία έξω από τις τράπεζες δεν έλειψε η δυσαρέσκεια πολλών πολιτών που έπρεπε να υποστούν καρτερικά την αναμονή στις ατελείωτες ουρές. Να υπάρχει ένας υπεύθυνος να κάνει τις συστάσεις, να παίρνει τους ηλικιωσμένους που έχουν πρόβλημα ή τους αμαία, να τους βάζει μέσα, να τους βοηθάει. Να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Ή να βάλει ένα χαρτάκι έξω, να ξέρει καθένα σειρά του. Μάσκα ατομικής προστασίας φορούσαν οι περισσότεροι από όσους περίμεναν να εξυπηρετηθούν. Ωστόσο, οι εικόνες συνωστισμού που καταγράφηκαν δημιούργησαν σε κάποιους ανησυχία εν μέσω και της πανδημίας του κορονοϊού. Ότι υπάρχει έτσι αρκετό συνωστισμό, σας ανησυχεί? Σίγουρα, αλλά όταν κρατούν τις αποστάσεις και τις μάσκες, ίσως προφυλαχτούμε λίγο. Και τι να κάνω, ανησυχεί, βεβαίως ανησυχεί. Τι να κάνω. Μεταξύ των πολιτών που στάθηκαν σήμερα στην ουρά της τράπεζας, ήταν και συνταξιούχοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αδειμονούσαν για την ίσπραξη των αναδρομικών.